Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο ΣΒΕΣ, τον κύριο Μπίκα. Τι κάνετε, κύριε Μπίκα, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία. Κανονικά θα υπό κανονικές συνθήκες και σε ένα κανονικό έτσι, σε μια κανονική Super League 2 θα λέγαμε συγχαρητήρια για την άνοδο. Όπως πολύ σωστά είπατε, κανονικά. Κανονικά. Αλλά μετά στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανονικότητα. Τόση μεγάλη προσπάθεια για να κατακτήσετε την πρωτιά στο Βόρειο Όμιλο, πάλι δεν ξέρετε αν θα ανέβετε. Τα λέγαμε και στην αρχή της ζωής πάλι από εδώ, γιατί θα πρέπει να παίξετε μπαράζ με το Λεβαδιακό. Ο καλός δεν χάνεται όμως, θα πω εγώ. είναι πραγματικά, όπως θα λέτε, είναι αμαρτία το να βιώνουν δύο τόσο καλές ομάδες όπως η Βέρεια και ο Λεβαδιακός αυτή την κατάσταση. Μετά από ένα μαραθώνιο 32 αγώνων, να είμαστε αναγκασμένοι να πάμε σε ένα μπαράζ μεταξύ μας για το ποιος αναδεχτεί υπερπροταθλητής, θα το έλεγα, σε όλη την κατηγορία. Το θετικό πάντως είναι ότι βλέπω. Εντάξει, αυτό θα έπρεπε για μένα να γίνει από πέρυσι, βέβαια, Super League 2. Η παρουσία ξένων διαιτητών. Νομίζω ότι σας κάνει να νιώθετε λίγο καλύτερα για την μοίρα των μπαράζ. Εντάξει, σίγουρα η παρουσία του ΒΑΡ, και του ΒΑΡ είναι φυσικά, αυτή, ναι, η οποία θα ελαχιστοποιήσει, ναι, το λάθος. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τους Έλληνες διαιτητές για το οτιδήποτε και ίσα ίσα είμαι υπέρμαχος να επιστρέψει κάποια στιγμή η κανονικότητα στη χώρα μας, ώστε τα ελληνικά παιχνίδια να σφυρίζονται από Έλληνες διαιτητές, γιατί έχει παραγίνει το κακό με το να έρχονται ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα. Και το ΒΑΡ είναι αυτό που θα μας κάνει να είμαστε και οι δύο ομάδες ήρεμοι ως προς την ακυρεότητα του αποτελέσματος. Ναι. Έχετε μήπως εσείς κάποια ενημέρωση μέσα από τη Λίγκα, τη δική σας ή αντίστοιχα από τις επαφές που έχετε στον χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί έχει ανοίξει ήδη μια μεγάλη κουβέντα αν αυτό το αποτυχημένο φορμάτ της Super League θα συνεχιστεί και του χρόνου, αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Είμαι πεπισμένος ότι μετά τη φετινή χρονιά. Την καταγενική ομολογία, είτε άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν παραδεχτεί ότι αυτό το σύστημα είναι άδικο. Όλοι οι φορείς θα πιεστούν τόσο πολύ και κυρίως η Super League 1, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα του χρόνου που θα είναι και πάλι δύο όμιλοι κατά πάσα πιθανότητα στη Super League 2. Θα ανεβαίνει ο πρωταθλητής του πρώτου ομίλου και του δεύτερου απευθείας στην Α Εθνική. Είναι μια προσπάθεια που έχετε κάνει φέτος και θα το συνδέσω και με τη γενικότερη κατάσταση Λίγκα. Η οποία σίγουρα και εσάς νομίζω σαν ιδιοκτησία, σαν οικογένεια που έχετε τη Βέρεια σας κόστησε αρκετά και είστε η απόδειξη ότι στο τέλος θα επιβιώσουν οι ομάδες οι οποίες έχουν κάποιον άνθρωπο που να βάζει λεφτά έτσι όπως είναι η Super League 2 και με τα πενιχρά έσοδα τα οποία υπάρχουν, διότι έγινε αυτό το οποίο λέγαμε και στην αρχή τη σεζόν, κύριε Μπίκα, ότι χώθηκαν τόσες ομάδες για να χωθούν και στο τέλος δεν άντεξαν. Έτσι ακριβώς είναι, όπως είπατε. Ξεκινήσαμε με την αναδιάρθρωση έχοντας το γνώμονα ότι θα έχουμε τουλάχιστον 300 με 400 χιλιάδες έσοδα η κάθε ομάδα. Ναι. Έτσι έγινε αυτή η αναδιάρθρωση στην αρχή, γιατί είναι κάτι το οποίο το ζητήσαμε εμείς. Όταν το δηλώνει αυτό ο κ. Αυγενάκης, οι ομάδες της Football League που είχαμε ζητήσει να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση, δεν είναι ψέμα αυτό. Απλά είχαμε πάρει είχαμε τις εγγυήσεις ότι θα έχουμε κάποια συγκεκριμένα έσοδα. Φέτος τα έσοδα που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής, τα εγγυημένα έσοδα είναι 70.000 καθαρά από την ΕΡΤ. Ένα συμβόλαιο. Συνόπιο μπόνους θα υπάρξει για κάθε θέση. Ναι. Και το περιμένουμε να δούμε με αγωνία τι θα γίνει με το στοίχημα. Όπως καταλαβαίνετε, η χρονιά για όλες τις ομάδες, όχι για τις ομάδες που πρωταγωνιστούν και έχουν κατά πάσα πιθανότητα μεγαλύτερα μπάτζετ, ακόμα και για μια ομάδα η οποία παλεύει για το να μείνει στην κατηγορία, θα ζημιωθούν με τουλάχιστον τώρα στο περίπου 400.000 ευρώ η κάθε ομάδα. Πολλά. Το οποίο στις μέρες που ζούμε είναι ένα αδιόλευκο καταφρόνητο ποσό. Είναι ένα εξωπραγματικό ποσό για τις μέρες που ζούμε και μιλάμε για 32 ομάδες. Είναι ένα καλό συμβόλαιο σε Super League 1. Φανταστείτε για τι λεφτά μιλάμε, ναι, για την Super League 2. Που δεν χρειάζεται να φανταστείτε. Και ένα καλό συμβόλαιο σε μεγάλη ομάδα. Έτσι, έτσι. Σε μεγάλη ομάδα. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Επειδή το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα πολλές φορές και εδώ πέρα μέσα από την εκπομπή με το Στέργιο, και επειδή έχετε κι εσείς και γνωριμίες στην Super League 1, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή και η πρώτη κατηγορία να ασχοληθεί, οι ομάδες πρώτης κατηγορίας και οι παράγοντές της, να ασχοληθεί λίγο πιο ζεστά με τη δεύτερη κατηγορία. Διότι έρχεται ακριβώς από πίσω, είναι μια κατηγορία από την οποία τα προηγούμενα χρόνια οι μεγάλες ομάδες και γενικά οι ομάδες αντλούσαν Έλληνες παίχτες, αλλά την έχουν υποβαθμίσει και εγώ θα το πω, παρότι καλύπτω ρεπορτάζ του Άρη που είναι Super League 1, ότι δεν ασχολούνται καθόλου, δηλαδή θα πρέπει να ασχοληθούν λίγο παραπάνω νομίζω. Και επειδή το μεγάλο κακό, ξέρετε ποιο είναι, ναι, με αυτή την κατάσταση, είναι όπως ομάδες σαν τη δική μας, σαν το Λεβαδιακό, οι οποίες τώρα
φωνάζουμε συνεχώς για την αδικία της Super League 2, ναι. Όταν ανεβαίνουν στη Super League 1, ξαφνικά ξεχνάνε αυτό. Το τι έγινε την προηγούμενη χρονιά, ναι. Και αρχίζουν, γίνονται ένα με τη μάζα της Super League 1. Κάτι που ελπίζω και εμείς στην πορεία του χρόνου, πρώτα απ' όλα, αν ανέβουμε Super League 1, να μην το κάνουμε και να παλέψουμε του χρόνου ώστε να γίνει μια εξυγένση του ποδοσφαίρου γενικώς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλες οι ομάδες, ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει για πολύ καιρό Super League 1. Μια υγιή Super League 1 χωρίς να είναι υγιής και οι παρακάτω κατηγορίες. Και το βλέπουμε αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια ακόμα και οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν προβλήματα στην Ευρώπη. Πέρα από την πολύ επιτυχημένη πορεία του ΠΑΟΚ φέτος. Τον χάσαμε λίγο. Οι ελληνικές ομάδες δυσκολεύονται. Ναι, Στέλιο. Όχι, εγώ ήθελα να πω απλά. Θέλω να πιστεύω, κύριε Μπίκα, λίγο πιο ρεαλιστή από τον Νίκο. Τα βλέπω λίγο πιο ρομαντικά. Είναι ότι ποτέ οι ομάδες Super League 1 δεν θα ασχοληθούν με τις ομάδες Super League 2. Στο δικό μου το μυαλό είναι ξεκάθαρο, πρέπει να ασχοληθούν άλλοι χωρίς να πολυρωτήσουν τη Super League 1. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Σίγουρα έτσι θα γίνει άμεσα αυτό που λέμε. Μόνο άμα κάποιος φορέας σηκώσει αυτό το βάρος, δηλαδή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα είναι, το Υφυπουργείο Αθλητισμού θα είναι, το οποίο θα πει δεν μας ενδιαφέρει τι επιχειρήματα έχει η Super League 2 και τι η Super League 1, έτσι, θα ισχύει από εδώ και πέρα αυτό. Και να μην αλλάζει κάθε χρόνο. Και να ισχύει σε βάθος τριετίας, πενταετίας, ώστε γιατί... να υπάρχει ένα πλάνο βιώσιμο. Γιατί και η Super League 2, πιστέψτε με, σε τρία χρόνια, αν μείνει το στοίχημα και υπάρχει ένα συγκεκριμένο τηλεοπτικό όπως είχαμε φέτος, mm-hmm. θα είναι βιώσιμο. Ναι. Και δηλαδή σε βάθος τριετίας θα είναι 18 ομάδες, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Αυτό με λιγότερες ομάδες σίγουρα μπορεί να είναι βιώσιμη. Με το υπάρχον με την υπάρχουσα κατάσταση δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι βιώσιμη. Εμείς. Εμείς πάντως ευχόμαστε, για να πάω λίγο και στη Super League 1, να μας προσφέρετε ένα κοντινό ταξίδι την επόμενη σεζόν και για τον Άρη και για τον ΠΑΟ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τον Άρη δύο ερωτήσεις. Μία για τον Αντέμ. Και μια δεύτερη, πώς βλέπετε και τον Άρη, γιατί υπάρχει και η επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη, από το ξέρω, και η σχέση με, σχέση με τον Άρη. Είστε και κοντοχωριάνοι, να το πω έτσι, οι δυο σας. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πρώτα, όσον αφορά το θέμα του Αλή, ο Αλή είναι ένα νεαρό παιδί, το οποίο προσπαθεί συνεχώς στις προπονήσεις. Δυστυχώς ήρθε το Γενάρη, οπότε καταλαβαίνετε, συνήθως μεταγραφές του Ιανουαρίου δεν παίρνουν τόσο εύκολα σε μια ομάδα η οποία ήδη τα πάει πολύ καλά, γιατί το παιδί όταν ήρθε στην ομάδα ήταν ήδη πρώτη. Οπότε οι αλλαγές στην ενδεκάδα δεν είναι συχνό φαινόμενο. Ναι, ναι. Όμως είναι πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχει πάρα πολλά να δώσει. Πάρα πολλά να δώσει. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα του Άρη, νομίζω ότι ο κύριος Καρυπίδης κάνει μια εξωπραγματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε πού ανέλαβε την ομάδα του Άρη και πού είναι τώρα. Έφτασε να κοντράρει όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Και είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα θα αρχίσει ο Άρης να πηγαίνει καλά και στην Ευρώπη. Η πορεία της Βέρειας, κύριε Μπίκα, πώς ήταν φέτος στο πρωτάθλημα? Ήταν εύκολη, δύσκολη? Την περιμένατε? Πώς ήταν γενικό αυτό το ταξίδι, γιατί πολλά παιχνίδια στον αριθμό? Ξεκινώντας το καλοκαίρι, εμείς ήμασταν σίγουροι ότι θα πρωταγωνιστήσουν. Δεν μπορούσε κανείς να μας εγγυηθεί σε ένα πρωτάθλημα όπου θα παίζαμε Κυριακή Τετάρτη με τα προβλήματα του κορονοϊού, με τόσες μεγάλες ιστορικές ομάδες, ότι θα κατακτήσουμε σίγουρα την πρώτη θέση. Όμως μέσα μας πιστεύαμε ότι αν δεν θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε σε απόσταση αναβολής από την πρώτη θέση. Από ό,τι έδειξε ο χρόνος, ήμασταν η πιο σταθερή ομάδα με διαφορά, πιστεύω, στον πρώτο όμιλο. Δεν είχαμε μεταπτώσεις. Μετά από κάθε άσχημο αποτέλεσμα, οι παίκτες μας έδειχναν αντίδραση και αυτό οφείλεται στους ποδοσφαιριστές μας και στον προπονητή μας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι στο να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό πιστεύω ήταν το μυστικό της επιτυχίας αυτής της ομάδας φέτος. Η Ξάνθη λίγο απογοήτευσε πάντως, γιατί νομίζω και εσείς δεν περιμένατε να έχετε 19 βαθμούς διαφορά τώρα που μιλάμε. Σίγουρα περιμέναμε ότι θα είναι πιο ανταγωνιστική η Ξάνθη, αλλά άλλαξε σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι, κάτι το οποίο η δική μας ομάδα δεν το έκανε, παρότι ερχόταν από μικρότερη κατηγορία. Και όταν φτάνεις κάποια στιγμή στο νήμα, είναι πολύ δύσκολο την επόμενη χρονιά να σηκώσει ψυχολογικά το βάρος να ξανακάνεις πρωταθλητισμό, είτε είσαι η Ξάνθη, είτε η Λάρισα, είτε η Σιδέρια. Η Ξάνθη πέρσι έφτασε 10 λεπτά μακριά από την Άλφα Εθνική, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή έφαγε το δεύτερο γκολ στο 81.
Ναι, νομίζω στο Πανετολικό. Σωστά θυμάστε, ναι. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο την επόμενη χρονιά μετά από μια τέτοια κατάσταση να ξανασηκωθεί στα πόδια της. Την καθοριστικό παιχνίδι πιστεύω ήταν το δικό μας μέσα στα Πηγάδια, όπου η Ξάνθη κατάλαβε ότι θα δυσκολευτεί πολύ να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Η ομάδα πώς είναι τώρα, πρόεδρε? Έχει άγχος, έχει είναι, πώς είναι, εσείς αν θέλετε. Η ομάδα για τρεις μέρες τουλάχιστον τώρα είναι ήρεμη. Ναι. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις κάρτες μας, την κούραση που έχουν συγκεκριμένα παιδιά που πήραν πάρα πολλά παιχνίδια και ετοιμάζεται για τον Μπαράζ. Υπάρχει αισιοδοξία και από εμάς και από τους ποδοσφαιριστές και από τους προπονητές μας ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της ανόδου, γιατί η ομάδα μας έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ σταθερή ομάδα και δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Από είτε τον κόσμο... αυτός είναι ο Λεβαδιακός, είτε αυτός είναι η ομάδα της Super League 2, της Super League 1 σε ένα τυχόν δεύτερο μπαράζ. Από τον κόσμο είστε ευχαριστημένος, κύριε Μπίκα, και το λέω και το έχω τονίσει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι οι ιστορικές ομάδες όπως η Βέρεια, ο Πασεραϊκός, Καβάλα, Πιερικός έχουν χάσει πολύ μεγάλο όγκο φιλάθλων, δηλαδή δύσκολα τα μικρά παιδιά γίνονται Βέρεια, Πασεραϊκός, Καβάλα και ούτω καθεξής. Είστε ευχαριστημένος από την ανταπόκριση του κόσμου της Βέρειας γενικότερα? Σε εμάς υπάρχει ιδιαιτερότητα στη Βέρεια, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα η οποία είναι η εξής, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Και πολλά παιδιά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ εύκολο να φτάσουν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο του Άρη και να γίνουν ΠΑΟΚ και Άρης αντίστοιχα. Mm-hmm. Τα τέσσερα χρόνια που είμαστε εμείς στην ομάδα, χρόνο με το χρόνο βλέπουμε σταδιακά μια βελτίωση στην προσέλευση του κόσμου. Ο κόσμος αρχίζει αγαπάει την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα είναι μια οικογένεια. Έχει πολύ καλά παιδιά, πολύ καλό προσωπικό, οι οποίοι είναι σε επαφή με τους κατοίκους της πόλης. Δεν είναι απρόσιτοι άνθρωποι. Και βλέπουμε ότι παιχνίδι με το παιχνίδι, βέβαια σε αυτό βοηθάει και η πορεία της ομάδας, η προσέλευση του κόσμου είναι όλο και μεγαλύτερη. Δυστυχώς είχαμε και δύο χρόνια τον κορονοϊό, υπήρχαν περιορισμοί οι οποίοι δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε τις δράσεις που θέλαμε για να αφυπνίσουμε, θα έλεγα, τον κόσμο της Βέρειας. Θα ήθελα να σας πάω σε ένα θέμα στο οποίο εσείς, αν θέλετε, απαντάτε. Φυσικά και αν θέλετε, το σχολιάζετε. Γιατί παρόμοια ερώτηση είχαμε κάνει από αυτό εδώ το μικρόφωνο και στον πρώτο του Πας Γιάννα, τον κύριο στο Βασίλη. Γενικά, η πορεία της Βέρειας προς την πρώτη θέση του Βόρειου Μήλου την ακολούθησε μια εκρηκτική σχέση, εισαγωγικά να το πω έτσι, με την ΑΕΛ. Και αυτό το κυνήγι μέχρι τελευταία αγωνιστική. Και υπάρχει μια ανακοίνωση χθες από την πλευρά της ΑΕΛ και του κ. Λυκού για με χαρακτηρισμούς που σίγουρα έχουν δημιουργήσει μια συζήτηση και φαντάζομαι ότι θα θέλατε να το σχολιάσετε. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Πριν ξεκινήσει όλος αυτός ο πόλεμος, η Βέρεια είχε δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Αυτό θα ισχύει. Μπορούσε να κερδίσει άνετα στη Λάρισα, έβαλε ένα γκολ η ομάδα μας στο 89, δέχτηκε ένα τυχερό γκολ στο 93. Ήταν ήδη πρώτη αφού ξεκίνησε όλο αυτό όλη αυτή η υπόθεση με τον κύριο Κούγια και την ΑΕΛ. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Τέτοιες δηλώσεις μόνο μας δυναμώνουν. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές μας νομίζω δεν επηρεάστηκαν ποτέ από οποιαδήποτε δήλωση και έδειξαν τη σταθερότητά τους και πήραν πολύ εύκολα το πρωτάθλημα. Δεν απειληθήκαμε καμία στιγμή. Και νομίζω, κύριε Μπίκα, ότι θα πρέπει να σταματήσει λίγο και αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων. Η ΑΕΛ το συνηθίζει και άλλες ομάδες βέβαια το κάνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά, πρώτη-δεύτερη κατηγορία, γιατί χαλάει και λίγο το προϊόν. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, έτσι είναι, αλλά νομίζω ότι και ο κόσμος δεν δίνει σημασία στις ανακοινώσεις ούτε της ΑΕΛ, ούτε της Βέρειας, ούτε καμία ομάδα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Οι πρωταγωνιστές είναι ξεκάθαρα οι ποδοσφαιριστές. Και για να κλείσουμε με ποδόσφαιρο, τουλάχιστον την πλευρά μου, κύριε Μπίκα, επειδή ξέρω ότι βλέπετε πολύ ποδόσφαιρο όπως όλοι μας, ένα σχόλιο για τον επικείμενο τελικό του κυπέλου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, και μια πρόβλεψη για το ποιος θα σηκώσει φέτος το Champions League. Δεν ξέρω ποια είναι η προτίμησή σας πέρα από τη Βέρεια. Εντάξει, προτίμηση δεν έχω. Κάποια ευρωπαϊκή ομάδα. Μόνο ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτό ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή ομάδα. Φανατικό είμαι Τσέλσι. Είστε σε κυκαιώνα με το Ρωμάν λόγω ηλικίας. Εγώ μεγάλωσα επί Αμπράμοβιτς το ποδόσφαιρο και λόγω ηλικίας. Ψάχνει ιδιοκτήτη πάντως. Αν θέλετε να αφήσετε τη Βέρεια. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να την αφήσω τη Βέρεια. Έχω σημαντικά. Εμείς θα ευχηθούμε. Για το τελικό του κυπέλου, τον ελληνικό. Α, να το ρωτήσουμε. Ναι, και ένα σχόλιο για το τελικό του κυπέλου. Για τον τελικό πιστεύω ότι θα παίξουν οι δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Θα είναι πάρα πολύ αμφίροπος. Ο Παναθηναϊκός έχει ισορροπήσει και το έδειξε και στα play-off νικώντας τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην έδρα του.
θα είναι πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Δίνω ελάχιστες πιθανότητες παραπάνω στον ΠΑΟ, ναι, λόγω του προπονητή του. Πιστεύω ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα ένα τέτοιο παιχνίδι ο κύριος Λουτσέφ. Εγώ θα ευχηθώ και εμείς ευχόμαστε, θα πω εγώ ως λίμπερο, να το πάρει τον Μπαράζ και το άλλο που ακολουθεί, γιατί η Λεβαδιά είναι 4 ώρες από εδώ και μπήκα 4,5, δεν βγαίνει το πολύ εύκολα. Και δεν μας αρέσει και δεν μας αρέσει. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία, ναι, στο Λεβαδιακό σε περίπτωση που χάσει από εμάς τον αγώνα και του Μπαράζ. Θα είμαστε μαζί του και δίπλα του στο παιχνίδι με την ομάδα της Super League 1. Και εγώ είμαι πεπισμένος ότι και οι δύο του χρόνου θα είμαστε στην ΑΕθνική. Ωραίο κλείσιμο. Λέω ότι σας θυμά, κανονικά θα πρέπει να συνηθισμένα, απλά δεν έχουμε συνηθίσει τις υγιείς δηλώσεις στην Ελλάδα από Έλληνες παράγοντες. Γι' αυτό και η δικιά σας αποπνέει μια πολύ πρωτότυπη υγεία για τα ελληνικά δεδομένα. Κύριε Μπίκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.